Πάμε να βρούμε τον κύριο Παυλάκη σιγά-σιγά, γιατρός και ερευνητής από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κύριε Παυλάκη, καλημέρα σας. Γεια σας, κύριε Παυλάκη. Τώρα νομίζω σας ακούμε. Πείτε μας άλλη μια καλημέρα για να σας ακούσουμε καλά. Ωραία. Καλημέρα, κυρία Αναστασοπούλου. Να μας πείτε μια κουβέντα, μια και έχουμε αυτό το θέμα για τα πανεπιστήμια στην Αμερική. Εκεί έχει καταλήψεις, έχει καταστροφές, έχει αποκλεισμούς στα πανεπιστήμια. Μια κουβέντα και πάμε μετά στα δικά μας. Όχι, δεν έχει. Όχι, δεν έχει. Απλά και κατανοητά, Άρια. Επιτρέπεται η κατάληψη, κύριε Παυλάκη, δηλαδή ένα σώμα φοιτητών, μία μειοψηφία, να έρθει και να πει καταλαμβάνω την Βρετανία στο τάδε πανεπιστήμιο της τάδε πολιτείας. Την εποχή του πολέμου του Βιετνάμ, οι φοιτητές εδώ πέρα ήταν πρωτοπόροι. Θα θυμάστε τον Μπέρκλεϊ, κάναν πολλές διαδηλώσεις. Είχαν νεκρούς στο Kent State οι φοιτητές. Στην Ελλάδα αρχίσαμε να τους μνημόμαστε τη δικτατορία. Και δυστυχώς τώρα η ελληνική κοινωνία πληρώνει. Εντάξει, τώρα λέμε για κατάσταση δημοκρατική. Έχουν περάσει μισός αιώνας από τότε. Βέβαια. Κύριε Παυλάκη, αν μου επιτρέπετε, από τη Χούντα και από τον πόλεμο του Βιετνάμ πέρασε μισός αιώνας. 50 χρόνια από τότε, βέβαια. Εγώ τα θυμάμαι, πολλοί κόσμος τα θυμάται και μπορεί κάθε μέρα να ξαναγίνουν, κύριε Πορτοστάτη. Μπορεί να θυμόμαστε την καλή μας νεότητα, κύριε Παυλάκη, αν μου επιτρέπετε. Μπορεί να θυμόμαστε την καλή μας νεότητα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να η καλή μας νεότητα εκείνων των χρόνων να είναι, και να είναι η καθημερινότητα νέων ανθρώπων μισό αιώνα μετά. Δεν ξέρω αν πρέπει να είναι δηλαδή. Το θέμα είναι, κύριε Πορτοσάλτε, το θέμα είναι ότι αν τα ξεχάσουμε θα τα βρούμε μπροστά μας. Αυτό που λέω εγώ. Δηλαδή δικαιολογούμε την κατάληψη τώρα για να καταλάβω τι συζητούμε, κύριε Παυλάκη. Λέμε μπράβο στα πουλάκια μου, τι καλά που είναι σαν το Βιετνάμ να κάνουν κατάληψη. Όχι, δεν λέει αυτό ο καθηγητής. Αλλά τι λέει. Ο καθηγητής λέει: καλό να τη θυμόμαστε την ιστορία. Και να την έχουμε στο μυαλό μας πάντα. Ο κύριος καθηγητής ζει σε ένα περιβάλλον που δεν έχει κατάληψη. Στην Ελλάδα, 50 χρόνια μετά από το παρελθόν του κυρίου Παυλάκη, έχουμε κατάληψη. Αυτό είναι. Αυτό όμως είναι δικό μας πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Να το λύσουμε εμείς. Δεν το λύσει η Αμερική. Δεν είναι πρόβλημα για το ο κύριος Παυλάκης μπορεί να πει τη γνώμη του, γι' αυτό τον έχουμε εδώ. Ελάτε, κύριε καθηγητά. Κύριε Πορτοσάλτε, κάνετε υπέροχες εκπομπές για την ιστορία. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε την πρόσφατη ιστορία μας. Πρέπει όμως να κάνουμε. Δεν έχει καμία σχέση αυτό, κύριε Παυλάκη, με το σήμερα, θα μου επιτρέψετε. Η ιστορία είναι ιστορία. Σήμερα. Και γι' αυτό πρέπει την υπενθυμίσουμε. Αλλά δεν σημαίνει ότι στο όνομα του Βιετνάμ θα συνεχίζω την κατάληψη στην Ελλάδα. Ενώ εγώ ζω σε ένα περιβάλλον, εσείς δηλαδή, που δεν έχει κατάληψη. Την αντίφαση, προσπαθώ να σημειώσω. Τίποτα άλλο. Ελάτε, κύριε καθηγητά. Αν με αφήσετε, θα σας πω ότι άλλο να κάνεις αντίσταση στη Χούντα και άλλο να παίζεις εκ του ασφαλούς παιχνίδια επανάστασης με το αζημίωτο κάθε μέρα και να καταστρέφεις την ελληνική παιδεία και τα ελληνικά πανεπιστήμια. Αυτό που γίνεται στα ελληνικά πανεπιστήμια είναι απαράδεκτο, το έχω πει εφθαρσότατα, δεν είναι αντίσταση σε καμία χούντα ή σε καμία καταπίεση. Δυστυχώς είναι παιχνίδια τα οποία θα πρέπει να σκεφτούν τα νέα παιδιά ότι πρέπει την ενεργητικότητά του να τη βάλουν. Το ίδιο λέτε βασικά. Τώρα μιλάμε λογικά. Στον πρόλογο πόλη. Μα συμφωνείτε, παιδιά, συμφωνεί ο κύριε Παυλάκη. Πάμε λίγο στα τη πανδημία τώρα να δούμε πού βρισκόμαστε. Αυτό το μοντέλο του ανοίγματος, σταδιακού ανοίγματος, φαίνεται να λειτουργεί, γιατί οι αριθμοί χθες για μία ακόμη φορά μας προσγείωσαν ανώμαλα. Εντάξει, οι αριθμοί που βλέπω εγώ με τα λίγα στοιχεία που έχω. Λένε ότι το κύμα τουλάχιστον στην Αττική ελπίζω να κορυφώθηκε. Το πρόβλημα είναι ότι ένα άνοιγμα τις επόμενες εβδομάδες θα αρχίσει να το ξαναφουντώνει. Mm-hmm. Αυτό φοβόμαστε τις προηγούμενες εβδομάδες. Δηλαδή τώρα έχουμε φτάσει, λέτε, στην κορυφή και κατεβαίνουμε σιγά σιγά. Ναι, αν η ελληνική κοινωνία έκανε μια προσπάθεια τώρα, αλλά Πορτογαλία, θα μπορούσαν να γίνονται τα κρούσματα κάθε εβδομάδα, να μένουν τα μισά. Mm-hmm. Αν γίνει αυτό, τότε... Ναι, εμείς τώρα λέμε να φύγουμε για Πάσχα, να πάμε στα χωριά μας. Αυτό συζητάμε. Εντάξει, εδώ. Λοιπόν, ακούσατε την προηγούμενη ομιλήτρια, άκουσα λίγο. Κύριε Ναμαδουρά, ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Mm-hmm. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που σας είπε. Μην με ξαναρωτήσετε για το Πάσχα, εγώ είμαι ο κακός της παρέας. Θα ήταν αυτό... ρίσκο, λέτε, κύριε Παυλάκη. Θα μας ξαναφούντωνε την κατάσταση.
Προφανώς είναι μεγάλο ρίσκο να ξαναρχίσουμε ξαναφούντωμα του κύματος που θα πρέπει να πάει γρήγορα στην αποδόμησή του για να περάσουμε ένα λογικό καλοκαίρι και από άποψη διακοπών και ιδιαίτερα από άποψη οικονομικών. Για να πάμε σε αυτό το κανονικό καλοκαίρι δηλαδή και αν υποθέσουμε ότι δεν έχουμε κανένα άνοιγμα το Πάσχα όπως λέτε για να φύγουμε, για να πάμε στα χωριά μας, τι πρέπει να κάνουμε τώρα για να έχουμε ένα κανονικό καλοκαίρι με λίγα κρούσματα, κύριε Παυλάκη? Κρατάτε τα μέτρα. Με προσοχή, αποφυγή εσωτερικών χώρων, μάσκα και προσοχή εμβολιασμένη και ανεμβολίαστη. Όπως συζητάγατε προηγουμένως, κρατάμε τα μέτρα. Δηλαδή κανένα άνοιγμα, κύριε Παυλάκη. Εδώ ανοίγουμε εμπόριο. Πάμε να το ανοίξουμε κι άλλο. Πάμε σιγά σιγά να ανοίξουμε εστίαση. Προχωράμε και προς το καλοκαίρι και στον τουρισμό. Εσείς λέτε ακόμα προσοχή. Περιμένουμε να δούμε τις επόμενες εβδομάδες αν αυτό το άνοιγμα πόσο θα κοστίσει. Ελπίζω ότι οι Έλληνες το έχουν καταλάβει ήδη και δεν θα κοστίσει. Το τεστ θα είναι. Έχετε κάθε εβδομάδα τα μισά κρούσματα. Αυτό κατάφερε η Πορτογαλία. Αν γίνει αυτό, είναι μια χαρά. Ναι, αλλά η Πορτογαλία πέρασε πολλά δεινά, με πολλούς εκατοντάδες νεκρούς, με γεμάτα νοσοκομεία κλπ. Εμείς δεν έχουμε φτάσει εκεί, ευτυχώς. Και την Αθήνα, την Αττική, την έσωσε η Θεσσαλονίκη, η οποία βγήκε πρώτη στο... Και τρομάξαμε, λέτε, από εκεί. Ναι, προφανώς. Σε αυτό οφείλεται. Αλλά τώρα, αν δείτε το τρίτο ελληνικό κύμα, είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με πάρα πολλά άλλα, με Πορτογαλία, με Ισραήλ, με όλα. Λοιπόν, η ελληνική κοινωνία έχει καταφέρει έναν άθλο. Αν καταφέρει και κόψει και τα κρούσματα, κάνοντας λίγη υπομονή ακόμα μερικές εβδομάδες, να μην ανοίξουν τίποτα άλλο και να χρησιμοποιηθεί αυτό το τεστ, το μεγάλο τεστ και πρωτοποριακό τεστ που γίνεται στα σχολεία. Τα self-test, σωστά, λέτε. Οποίο, να επεκταθεί και αλλού αυτό. Προφανώς. Όπου μπορεί. Αν θέλετε να συνεχίσουν να είναι ανοιχτά τα μαγαζιά, θα είναι ευχής έργο να γίνει, αλλά να γίνει με έναν τρόπο όπως γίνεται στα σχολεία. Και ακόμα καλύτερα, γιατί αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς έχει γίνει, πόσα από τα τεστ γίνονται και πόσα δηλώνονται. Αυτό δεν το ξέρουμε ούτε εμείς. Αυτή τη στιγμή έχουμε 613 θετικά καθηγητών, μαθητών, ναι, προσωπικού κλπ. Από τα νούμερα που ξέρω, αυτό που βλέπω είναι ότι πάει περίπου στο 50% στα παιδιά. Στους μεγάλους είναι πολύ περισσότερο προφανώς. Οπότε, αν έχουμε στην κοινωνία μεταξύ 0,5% ενεργά κρούσματα, ναι, σημαίνει ότι σε κάθε σχολείο θα μπαίναν παιδάκια αυτή τη στιγμή, γιατί σκεφτείτε ότι δεν τα βρίσκουμε περίπου. Νομίζω ότι ούτε τα μισά κρούσματα δεν μετράμε αυτή τη στιγμή, ακόμα και στα σχολεία. Οπότε, αν έχουμε περίπου 1% ενεργά κρούσματα που σημαίνει μεταδότες. Μάλιστα. Αυτό είναι τρομερό νούμερο. Πάει να πει ότι σε κάθε σχολείο θα υπήρχαν μεταδόσεις και υπερμεταδόσεις. Μιας και το λέτε, κύριε Παυλάκη, αυτά τα 4.000 κρούσματα που έχουμε κάθε μέρα, σε πόσα πραγματικά κρούσματα στην κοινότητα μπορεί να μεταφράζονται? Οι ειδικοί, και εγώ δεν είμαι, λένε μεταξύ 25-30.000 κάπου εκεί. Πρέπει να ρωτήσετε ειδικούς που κάθονται με τους κομπιούτες. Μα έχουμε, κύριε καθηγητά, 25-30.000 τη μέρα, πρέπει να έχουμε αρρωστήσει όλοι τόσο καιρό που μετράμε. Όχι. Γιατί αυτά είναι διαφορετικά κάθε μέρα, υποτίθεται, δεν είναι? Ενεργά λέτε, μάλιστα. Μιλάμε, μάλιστα, για ενεργά κρούσματα, ναι, 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 για κάθε μέρα. Δηλαδή πόσοι είναι γύρω σας ενεργοί. Λοιπόν, αυτό είναι δύσκολο νούμερο, γιατί έχει πολλές παραδοχές και δυστυχώς η Ελλάδα δεν μετράει καλά. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι χρυσή ευκαιρία τώρα, επειδή έχουμε ένα γκρουπ, οι μαθητές και οι δάσκαλοί τους, που ξέρουμε και πόσοι είναι και τις διευθύνσεις τους και τα λοιπά. Αν κάνουμε σωστή χρήση για υποχρεωτικό τεστ αυτούς δύο φορές την εβδομάδα, αυτό θα είναι μια τρομερή πηγή πληροφορίας. Ναι, τώρα μπαίνει και στο γενικό πληθυσμό σε λίγο. Σε λίγο θα μπορεί ο καθένας να κάνει self-test. Επομένως θα έχουμε και μια ευρύτερη εικόνα της κοινωνίας. Δεν είναι το ίδιο, κύριε οικονόμου, γιατί αν το κάνετε εσείς, ό,τι και να βγει και δεν το πείτε σε κανέναν,
Όχι, θα δηλώνετε στην πλατφόρμα. Αλλιώς τι νόημα έχει να το κάνω μόνος μου, δεν λέει. Θα δηλώνετε σε μια πλατφόρμα. Αλλιώς τι νόημα έχει να το κάνω σπίτι μου και να μιλάω σε κανένα τίποτα. Το ξέρω εγώ και η μάνα μου. Και εγώ που το κάνω και δεν πάω να το δηλώσω πουθενά και βγαίνω θετικός και δεν το δηλώνω, τι θα μου κάνω. Ναι, αυτό δεν λέει τίποτα, όμως δεν βοηθάει σε κάτι αυτό, το να μην δηλώνετε. Πείτε μας μια κουβέντα, κύριε Παυλάκη, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο και για το εμβόλιο της Johnson & Johnson. Τι έγινε, θα ζήσουμε τώρα αυτά που ζήσαμε και με το εμβόλιο της AstraZeneca ή είναι άλλη περίπτωση αυτή? Ναι. Ναι, δυστυχώς νομίζω ότι προς τα εκεί πάει η κατεύθυνση. Αλλά είναι ακόμα νωρίς. Σήμερα γίνεται μια πολύ σημαντική συνάντηση εδώ στην Αμερική στο FDA. Υπάρχουν 6 κρούσματα σε 7 εκατομμύρια και πάνω εμβολιασμούς, που σημαίνει λιγότερο από 1 στο εκατομμύριο. Έχουμε πολλά εμβόλια που ήταν σωτήρια για την ανθρωπότητα, που ήταν πολύ περισσότερο... Γιατί όμως έγινε αυτό, μπορούμε να καταλάβουμε, κύριε καθηγητά? Γιατί με τόσα λίγα, με τόσες λίγες τρομβώσεις, 1 στο εκατομμύριο, σταμάτησαν τον εμβολιασμό? Αυτό είναι κάπως ανεξήγητο σε εμάς. Όταν με την Άστρα είχαμε περισσότερα. Και πάλι γίνεται μια προσπάθεια και προχωράει. Και της Άστρα το εμβόλιο δεν είχε περάσει στην Αμερική. Το ψάχναν πολύ σοβαρά. Η Ευρώπη έκανε την εκλογή ότι είχε αρκετά δεδομένα να εγκρίνει το εμβόλιο της Άστρα. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι περίπου 5 στο εκατομμύριο υπάρχουν προβλήματα με την Άστρα. Τώρα που ξέρουμε για αυτό το σύνδρομο, εγώ νομίζω ότι θα αντιμετωπιστεί και καλύτερα ιατρικά. Οπότε αυτό το ελάχιστο πρόβλημα που υπάρχει... Να μπορέσει να κλείσει και αυτό το παράθυρο. Επιτρέπετε για να το καταλάβουμε, κύριε καθηγητά. Όλο αυτό γίνεται, δηλαδή σταμάτησε η διαδικασία προκειμένου να γραφεί κάπου στο χαρτάκι που λέμε του φαρμάκου ότι προκαλεί παρενεργίες? Όχι. Πρέπει να γίνει η εξέταση επί της ουσίας. Πρέπει να βρεθούν όλα τα κρούσματα τώρα που ξέρουμε τι γίνεται. Οι ρυθμιστικοί μηχανισμοί παντού και εδώ και στην Ευρώπη είναι πολύ σοβαροί σε αυτό και πολύ καλά κάνουν. Θα πρέπει να γίνουν αυτά τα πράγματα, πρέπει να έχουμε υπομονή. Το πρόβλημα που βλέπω εγώ είναι ότι στον κόσμο έχει περάσει τώρα ότι αυτά είναι επικίνδυνα, το οποίο δεν αυτό είναι το πρόβλημα, ακριβώς. Δυστυχώς, ιδίως η ευρωπαϊκή γνώμη, από ό,τι άκουσα τώρα και συζήταγα, είναι η πλειοψηφία αρχίζει να διαμορφώνεται ότι νομίζουν... Αρνητικά, βέβαια, φοβάται ο κόσμος. Και της AstraZeneca και το J&J δεν είναι ασφαλή, που είναι τελείως λάθος. Τέλεια ασφάλεια. Αλλά αυτό το δημιουργούν οι αρχές, κύριε Παυλάκη, δεν το δημιουργούν οι πολίτες. Στην Ελλάδα, κύριε Παυλάκη, κυρίες και κύριοι, έχουμε τα εξής πολύ δυσάρεστα δεδομένα, κατά την άποψή μου, την ταπεινή. Στις ηλικίες 80-84, οι εμβολιαστέντες είναι μόλις 63%. Έτσι. Στην ηλικία άνω των 85, οι εμβολιαστέντες είναι μόλις 61%. Δεν πάει ο κόσμος να εμβολιαστεί. Άρα έχουμε ένα 40% που δεν έχει εμβολιαστεί τεράστιο. Και είναι οι άνθρωποι τεράστιοι όπως με κανένα εμβόλιο. Δεν ξεχωρίζουμε εδώ εμβόλια. Δεν συζητούμε τώρα το αν είναι το ένα, το α ή το β. Δεν μιλάμε για Άστρα τώρα ή άλλο. Όχι, και εδώ λέμε για αυτούς που δεν πήγαν. Ακριβώς. Είναι πολύ μεγάλο. Κατά την άποψή μου, δεν ξέρω τι δική σας. Αυτό πώς το αντιμετωπίζουμε, κύριε καθηγητά? Βγαίνει ο Μητσοτάκης, κάνει εκκλήσεις. Βγαίνουν οι αρμόδιοι, κάνουν εκκλήσεις. Δεν πάνε. Ναι, δυστυχώς δεν υπάρχει εύκολη λύση. Αντιμετωπίζεται με τη συνεχή υπεύθυνη ενημέρωση, μάλιστα, με την απόλυτη αλήθεια, γιατί αν ο κόσμος πιστέψει ότι κρύβουμε λόγια, τότε αρχίζουν οι θεωρίες συνωμοσίας. Και εγώ έχω προσπαθήσει να το κάνω και να το κάνω στο παρελθόν. Είχα πει ότι μπορεί να εμφανιστούν στα εμβόλια με αδενοϊούς, που είναι το J&J, που είναι το Sputnik, που είναι κινέζικα εμβόλια, που είναι το AstraZeneca, όλα αυτά μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα και κατά τη γνώμη μου είχαμε μας έτυχε ο πρώτος αριθμός του λαχείου από την αρχή, τα εμβόλια RNA, που είναι, επειδή εγώ δουλεύω σε αυτά επί 20 χρόνια των νουκλεϊνικών οξέων, ξέρουμε ότι δεν κάνουν παρενέργειες. Είναι και πολύ δραστικά και ασφαλή. Λοιπόν, οπότε κλείνουμε εδώ, κύριε καθηγητά. Αυτή τη στιγμή, ναι. Αυτό που λέει είναι, ωραία, με πείσατε ότι έχουμε ένα καλό και ένα καλύτερο εμβόλιο. Εμένα να μου κάνετε το καλύτερο. Προφανώς αυτό να λέει. Οι υπόλοιποι το καλό. Έτσι, κύριε σωστό. Πρέπει να ολοκληρώσουμε, γι' αυτό σας διακόπτουμε. Πείτε τη φράση σας για να κλείσουμε.
Πρέπει να δουν όλοι ότι αν το κάνει ο καθένας να κοιτάξουμε τον εαυτούλη μας και να μην πάρουμε κόστος ένα στο εκατομμύριο, ένα στα 10 εκατομμύρια, η κοινωνία μπορεί να πάει φούντο. Γιατί εντωμεταξύ έχουμε 70 με 90 νεκρούς και θα δείτε και παραπάνω κάθε μέρα. Οπότε το κοινωνικό πράγμα να γίνει το σωστό είναι και η κυβέρνηση, αν αποδέχτηκε το AstraZeneca, να αποδεχτεί, αν δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα, να αποδεχτεί και τον J&J για να βγει ο εμβολιασμός. Αυτό είναι το σωστό. Αν γίνει ή όχι, θα ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητή. Θα ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητή. Και την τυθώ στον ελληνικό. Θέλει και μια καμπάνια που να τρέχει συνέχεια. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητή. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.